Η επιλογή του κάθε στοιχήματος δεν είναι τύχη, είναι τέχνη. Γίνε και εσύ ο καλλιτέχνης του στοιχήματος στη winmasters.com.cy. Φώτη θέλει να περάσει, πήγε να κάνει το λάθος, θα ξαναπάρει ο μικρός, θα βγάλει πάσα εκεί που κινείται ο Μαδούρο με τον Κανού. Πρώτο σούτ στο παιχνίδι, δυνατό πάνω από την εστία του Άρους. Πρώτο σούτ στο παιχνίδι είναι για την Ομόνια. Παραταχτούν και την διάθεση να βγάλουν στο ξεκίνημα το αγώνα. Ο Κοφή, ευκαιρία το γύρισμα με τον Αμπντουλάγεφ να μην κάνει καθόλου καλό κοντρόλ, να δίνει την ευκαιρία στον Βίλιαμ Σουάρες. Ενόρθωση θέλει τώρα με την σειρά της να βγει μπροστά. Ο Ράγιος, ωραία κίνηση. Πέρασε ο Ράγιος, πήγε να περάσει και τον Χριστοδούλου. Η μπάλα το κόρνερ για την ανόρθωση, πρώτο στο παιχνίδι, στο 4. Τώρα ο Ράγιος εκτελεί με φάλτσο κεφαλιά, τεράστια απόκρουση στην κεφαλιά του Ντούρης από τον Αντρέα Χριστοδούλου. Με το κόρνερ του Ράγιος, την κεφαλιά του Ντούρης και την μεγάλη απόκρουση από τον Χριστοδούλου. Δεν το δοκίμασε εκεί το πόδι του. Αμπντουλάγεφ, σέντρα, ο Ντούρης πετάχτηκε, ο Καλό το ίδιο, μεγάλη ευκαιρία για την ανόρθωση. Με τον Καρλίτος να ενεργοποιείται περισσότερο από την αριστερή πτέρυγα και να παίρνει μπάλες μέχρι την αντιπαλή εστία. Μάλιστα, σε ένα δίλεπτο. Ο Καρλίτος εδώ, ευκαιρία το γύρισμα. Ο Βίλιαμ Σουάρες πάλι πανταχού παρόν, είναι ο παίκτης. Κλειδί μέχρι τώρα για την Ομόνια στην άμυνα. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει αποσοβήσει τα χειρότερα σε 3-4 τουλάχιστον περιπτώσεις. Εδώ ήταν μια εξαιρετική κίνηση από τον Καρλίτος. Άδειασε την άμυνα της Ομόνιας και από πλάγια θέση με τον Κοφή. Το γύρισμα, μεγάλη ευκαιρία πάλι για την ανόρθωση για ένα πρώτο γκολ με τον Κοφή. Είναι κοντά ο Τζαίλσον, κρατάει ο Αμπντουλάγεφ. Γύρισε ψάχνοντας την σέντρα με τον Βίλιαμ Σουάρες, τον Μαδούρο στη συνέχεια να διώχνουν. Ζάο Βίκτορ για τον Ράγιος που έχει χώρο. Θα κάνει και το σουτ λίγο έξω. Ανέβαινε, θα ήταν ένα goal highlight για τον Ρούμπεν Ράγιος, ο οποίος εξαπολύει τη βολίδα από πλάγια θέση και παίρνει απλόχερα το χειροκρότημα της κερκίδας στο 37. Πολύ καλό σουτ από τον Ράγιος. Η μπάλα ελάχιστα έξω. Σημαντικό για την ανόρθωση. Να κλείσει νικηφόρα τα παιχνίδια εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Να δούμε εδώ την προσπάθεια με τον Καρλίτος. Τώρα να κάνει το σουτ. Κόρνερ είναι από την απόκρουση του Χριστοδούλου. Έπεσε στην πορεία της μπάλας και έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ. Εδώ είναι ο Χριστοδούλου. Να δούμε εδώ τη φάση με Ζωάο Βίκτορ. Ράγιος. Θέλει να περάσει και θα τα καταφέρει. Ωραία κίνηση, πέρασε για τον Ντάρμπι Σάιερ. Η πάσα για τον Οικονομίδη. Το σουτ του τελευταίου έξω. Καλό σουτ. Πάσα για τον Κοφή που τρέχει, κρατάει μπάλα, έρχεται και ο Κατσαντώνης, κράτησε ο Κοφή. Ευκαιρία το γύρισμα εκεί που είναι ο Καρλίτος, δεν κάνει καλό κοντρόλ αλλά κρατάει τελικά μπάλα. Οικονομίδης, Καρλίτος, θέλει να περάσει, θα τα καταφέρει παίρνοντας την εσωτερική με το γύρισμα. Γκολ για την ανόρθωση με τον Μίκαλ Ντούρης. Το ψάχνει από την αρχή του παιχνιδιού η ανόρθωση στο γκολ και θα το κάνει στο 53. Και κοιτάξτε εδώ πώς η μπάλα θα πάει στον Καρλίτος. Θα πάρει την εσωτερική αυτή από τον Φώτη. Από δύσκολη θέση βρίσκει τον διάδρομο και το γύρισμα για τον Ντούρης. Δεν έχει θέμα εκεί να στοχίσει ο επιθετικός της ανόρθωσης που φτάνει τα 11 γκολ σε μισή χρονιά. Λιγότερο από μισή χρονιά ουσιαστικά με τη φανέλα της ανόρθωσης. Στο 54, ανόρθωση 1, Ομόνια 0. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα η πρώτη αλλαγή θα είναι με τον Νικολάη Κυπιάνη να περνάει αντί του Ανδρέα Κατσαντώνη στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτη αλλαγή για την Ομόνια. Ντούρης θέλει να περάσει, θα τα καταφέρει. Προϋπόθεση για να πηλήσει με δεύτερο γκολ. Η μπάλα από τον Άλεξ Σουάρες, τον Μαδούρο, Ζωάο Βίκτορ. Ο Ράγιος στο σούτι, κόντρα 2-0. Ρούμπεν Ράγιος σκοράρει, το ψάξε και αυτό στο, goal, στο σημερινό παιχνίδι. Τον Ντούρης να κάνει αυτή τη φορά την μισή και κάτι περισσότερο δουλειά. Να δίνει σε ένα χώρο που το λάθος γίνεται ο Ζωάο Βίκτορ για τον Ράγιος και με αυτό το σούτ η μπάλα καταλήγει στην εστία του Χριστοδούλου για να γίνει έτσι το 2-0 στο αποψινό παιχνίδι μέσα σε 4 λεπτά. Πίνα. Η προβολή με τον Μαδούρο να σηκώνει ψηλά το πόδι, να αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Παλάνκα. Έσκαψε ωραία μπαλιά για τον Οικονομίδη. Θα προλάβει παράλληλα την εστία με τον Χριστοδούλο εξοδετερωμένο. Η ανόρθωση κάνει μία ακόμα ευκαιρία. Καρλίτος. Οικονομίδης για τον Ζωάο Βίκτορ. Το σουτ θα γίνει έξω. Καλό σουτ από τον αρχηγό. Το σώμα του Ζωάο Βίκτορ ήταν σχεδόν στην ίδια ευθεία. Το σουτ που γίνεται, σπουδαία απόκριση από τον Άρους. Η βολίδα από τον Κυπιάνη. Χειροκρότησε όλο το γήπεδο την αλλαγή αυτή με δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές, ναι, και ναι, τον Φώτη που... Να δούμε την παλιά με τον Ντούρης να σκάβει μπάλα πάνω από τον
Χριστοδούλου και αυτή να καταλήγει εκτός ευκαιρία. Θα το δούμε, θα τα πούμε σε λίγο, μετά δούμε εδώ την φάση με τον Δημητρίου για την Ομόνοια. Χαμηλά η παλιά, γύρισμα εξαιρετικό από τον Ντάρμπι Σάιρ που φλερτάρει με το δικό του 22ο γκολ. Το καταλαβαίνει ο Άγγλος τι έχει χάσει, γιατί ήταν η πρώτη πολύ επικίνδυνη κατάσταση στα καρέ της ανόρθωσης στο απόψινό παιχνίδι. Εδώ ο Δημητρίου κάνει τη μισή δουλειά. Θα βγάλει το γύρισμα για τον Ντάρμπι Σάιρ. Δεν προλαβαίνει αυτός να πιάσει την μπάλα, να την στείλει προς τα δίχτυα. Τώρα ο Αλέξ Σουάρες, κεφαλιά, ο Ντάρμπι Σάιρ, η μπάλα, γκολ 2-1. Αυτό που σας έλεγα, ότι η Ομόνοια ψάχνει γκολ και το κάνει και με τον Ντάρμπι Σάιρ, ο οποίος έχει κίνητρο να το κάνει, φτάνει τα 22 γκολ, 2-1 πλέον στο παιχνίδι. Δεν θα πω μάντης πραγμάτων, αλλά φαίνεται ότι η Ομόνοια στα τελευταία 2-3 λεπτά ψάχνει τον γκολ και κυρίως ο Ντάρμπι Σάιρ, και να δω που το κάνει στο 82 με μια δύσκολη γυριστή κεφαλιά απέναντι από τον Άρους. 2-1 πλέον το παιχνίδι. Ράγιος θέλει να κάνει την προβολή, θα τα καταφέρει σε πρώτο χρόνο, θα πάρει μπάλα, θα πασάρει για τον Γκάντσεφ με τη μία, για τον Παλάνκα, προϋπόθεση για την ανόρθωση με τον Παλάνκα εντός περιοχής. Να κάνει κίνηση τώρα το σουτ, δύσκολο Χριστοδούλου, σε σπουδαία απόκρουση κρατάει το 2-1. Ματθαίου, στο σηκώντα τον Δημητρίου, θέλει να περάσει, θα τα καταφέρει, βγάζει και τη σέντρα. Ο Χριστοδούλου πήγε να του φύγει μπάλα από τα χέρια, προλαβαίνει ο Γκάντσεφ, μεγάλη φάση για την ανόρθωση. Για το τέλος αυτού του παιχνιδιού στο 92. Η μπαλιά που γίνεται, κεφαλιά προσπάθησε ο Κανού. Δεύτερη κεφαλιά από τον Κυπιάνη, στον αέρα η μπαλά. Προσπαθούν δύο παίκτες, ο Ντάρμπι Σάιρ, μεγάλη απόκριση του Άρους σε κόρνερ. Θες και εσύ να γίνεις ο καλλιτέχνης του στοιχήματος? Μπες τώρα στη winmasters.com.cy και πάρε τον πόνους εγγραφή σου.